είναι ξεφτύρα αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Είναι βάλτος. Κάτω τα νερά έχουν πιάσει γλίτσα. Δείτε εδώ μια καθημερινότητα που ζούμε, που πληρώνουμε φόρους, που πληρώνουμε τέλη. Εικόνες ντροπή σε γειτονιά σε φοινικιά Ηρακλείου. Κάτοικοι ξεσπούν για την εφιαλτική καθημερινότητά τους, αλλά και για την αδιαφορία των αρμοδίων να δώσουν λύση για τα υπόγεια νερά, τα οποία συσσωρεύονται στον δρόμο, ο οποίος μετατρέπεται σε λίμνη. Ένα αποχετευτικό θέλει εδώ. Ο άνθρωπος έχει άδεια, Δεν είμαστε παράνομοι. Πληρώνουμε, κάνουμε, δίνουμε. Φτιάξτε μου, αδρέσει το πράγμα αυτό. Κάνε μια τρύπα με ένα κανάλι εδώ πέρα να μας το φτιάξει, ρε παιδιά. Είναι όλο το χειμώνα και πέρυσι και πρόπερσι. Δεν μπορούμε καθόλου να βγούμε από τα σπίτια μας χωρίς αυτοκίνητο. Με τη μηχανή έχω πέσει δύο φορές και με τα πόδια έχω πέσει άλλες δύο φορές. Μας έχουν φάει τα κουνούπια, βρωμιά, βούρκες. Ούτε να ησυχάσουμε από τη μυρωδιά, να κοιμηθούμε το βράδυ. Ο δρόμος δεν μπορούμε με τα πόδια, δείτε και μόνοι σας. Οι τραυματισμοί είναι σχεδόν καθημερινοί στα στάσιμα νερά στην οδό Μικράς Ασίας, με τους δημότες να διαμαρτύρονται και για τον εφιάλτη των κουνουπιών. Αν έρθετε βράδυ, δεν μπορούμε να βγούμε από τα μάξι να μπούμε στο σπίτι. Δεχόμαστε επίθεση τα κουνούπια. Δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση. Και συνέχεια θα. Παίρνουμε τον ένα, θα το φτιάξουμε. Παίρνουμε τον άλλο, θα το φτιάξουμε. Πού θα γίνει δηλαδή. Το σπίτι μας μέσα το ανοίγουμε και βγάζει νερά μέσα. Από όλα τα φριάδια μέσα είναι γεμάτο με νερά. Χάλια. Αφού με να φύγουμε. Τι θα κάνω πέρα. Αρρώστησα προχθές, όχι κρύωσα, κόψα να πεθάνω. Ψέματα, κοροϊδεύουν. Έρχονται εδώ πέρα τη νύχτα και τα βλέπουν. Ναι, κοροϊδία είναι όλα. Από πέρσι δεν είπαμε να κάνουν κάτι. Αδιαφορία των αρμοδίων και για την τεράστια τρύπα βάθους 2 μέτρων που έχει σχηματιστεί εδώ και 6 μήνες στο οδόστρωμα. Δημότες έχουν τοποθετήσει καρέκλα, προειδοποιώντας με τον τρόπο αυτό ανυποψία στους οδηγούς. Από εκεί πέρα και πέρα σε ένα μηχανάκι, ποιος θα βρει τον πελάτο. Είναι μια τρύπα και έχει βάθος 2 μέτρα και 1,5 πλάτος. Καμπέλια, ελιές, σπίτια καταστρέφονται. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, είναι όλα σαν έλος και κινδυνεύει και η δημόσια υγεία με τα στάσιμα νερά. Η ευρύτερη περιοχή πνίγεται από τα υπόγεια νερά, με δημότες να αντιμετωπίζουν προβλήματα και στα σπίτια τους. Εγώ στο σπίτι μου είχα καθίσθηση, δίπλα η θεία μου καθίσθηση, όλο το καλοκαίρι η θεία μου έφτιαχνε το σπίτι και έκατσε και έκτιζε και έφτιαχνε παρτέρια και πεζοδρόμια γιατί είχε κάτσει το σπίτι κάτω και φέτος είναι πάλι τα ίδια. Εμένα έπεσε τείχος. Έχουνε κάτσει τα πάντα, έχουνε βαλτώσει. Στο παρτέρι μου, αυτή τη στιγμή να σας πάω να παίξω μια σκαπετιά, θα βρείτε νερό. Τα θεμέλια των σπιτιών μας είναι αυτή τη στιγμή σάπια. Ο τηλεοπτικός φακός είχε ξαναβρεθεί στην περιοχή πριν από ένα χρόνο. Τότε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ δεσμεύτηκε για λύση, υποστηρίζοντας ότι θα υλοποιηθεί ένα μικρό τεχνικό έργο ώστε τα νερά να οδηγούνται προς το γιόφυρο. Πήγε ένα μηχανικό του Δήμου Ηρακλείου να κάνουμε μια αποτύπωση της περιοχής, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό έργο εκεί πέρα μπροστά από τα σπίτια που είναι ειδικά που συσσωρεύονται τα νερά, να μπορέσουμε κάποιο τρόπο να τα στείλουμε προς τη μεριά του γιόφυρου. Δυστυχώς, οι άφλιες εικόνες συνεχίζονται με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ να υποστηρίζει τώρα ότι εκπονήθηκε μελέτη και ότι θα καταβάλουν προσπάθειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από την περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πρόσεχε, μπες κάτω.